Χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα ήθελα τη γνώμη σας, λέει φίλη. Χαμόγελο. Τελικά με βλέπει σαν αντικείμενο ή όχι? Πάμε να δούμε αν αυτός ο άνδρας βλέπει αυτή τη γυναίκα ως αντικείμενο ή όχι. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Κάθομαι από το πρωί και βλέπω βίντεο σας για να καταλάβω κάποια πράγματα για την εντός εισαγωγικών σχέση μου. Γιατί άραγε η φίλη τη λέει εντός εισαγωγικών τη σχέση της? Είμαι 29 και βγαίνω με έναν ανώτερο μου στη δουλειά που είναι 49. Δηλαδή έχετε 20 χρόνια διαφορά. Βγαίνουμε εδώ και 6 μήνες. Εγώ τον ήθελα 2 χρόνια σχεδόν και το δούλευα μέσα μου για να το διώξω. Αλλά όχι μόνο δεν τα κατάφερα, αλλά του το είπα κιόλας. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που δούλευες μέσα σου για να το διώξεις ήταν για να μην κάνεις σχέση με κάποιον ο οποίος είναι στη δουλειά και θα υπάρχουν προβλήματα. Βρεθήκαμε την πρώτη φορά, μου είπε κάποια πράγματα ότι είναι σε φάση για κάτι πιο χαλαρό. Και με ρώτησε αν το αντέχω αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτό το ιστορία απαντάει και στο ερώτημα αν από το σεξ μπορούμε να πάμε στον έρωτα. Μιλούσαμε γύρω στις 5 ώρες και μετά κάναμε σεξ. Αν δεν λέω, σύμφωνα με όσα είπε, θα φύγει μετά το σεξ. Δεν έφυγε. Ξυπνήσαμε και το πρωί κάθισε άλλες 2-3 ώρες που μιλούσαμε χωρίς να κάνουμε κάτι ερωτικό και μετά έφυγε. Λέγοντας μου, θέλεις να έρθω και το βράδυ? Και φυσικά ήρθε. Πάλι καθίσαμε πολλές ώρες που μιλούσαμε και μετά το σεξ. Δεν έχει φύγει ποτέ μετά το σεξ και πάντα όταν έρχεται μιλάμε πολλές ώρες πριν κάνουμε σεξ. Μιλάει για τους φίλους του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη δουλειά του. Ακόμη και για τον πατέρα του που έχει πεθάνει και πόσο τον επηρέασε. Τις πρώτες φορές δεν με φιλούσε καθόλου και μετά το σεξ μόνο με άφηνε να του κρατάω το χέρι για λίγο βέβαια. Μου είπε ότι έχει επηρεαστεί από την πατρική φιγούρα, δεν εκδηλώνεται συναισθηματικά, ειδικά έξω μπροστά σε κόσμο, ούτε θα κρατήσει ποτέ την κοπέλα από το χέρι και ότι δεν είναι ρομαντικός κλπ. Είπε ότι σε αυτό έχει επηρεαστεί από τον πατέρα του, ο οποίος λειτουργούσε ανάλογα. Γενικά μου είπε ότι δεν κάνει σχέσεις που να πάνε πάνω από ένα χρόνο και ότι γενικά έχει πάει και με κοπέλες που ήταν μόνο για σεξ. Ήξερε ότι αυτές πήγαιναν και με άλλους, αλλά δεν τον ένοιαζε. Μιλάμε από την αρχή κάθε μέρα. Τις περισσότερες φορές στέλνει αυτός μήνυμα. Στο Facebook μιλάμε, δεν έχω το τηλέφωνό του. Του λέω κάποιους μήνες μετά, δεν θες το τηλέφωνό μου? Λέει ναι, αμέ, αν χρειαστεί κάπου. Αλλά εύκολη είναι η επικοινωνία και από εδώ. Δεν του το έδωσα γιατί του είπα ότι αν θέλει αυτός να δώσει το δικό του θα του το δώσω. Δεν το έδωσε ποτέ, ούτε εγώ. Στις διακοπές έλειπα 2 μήνες εκτός πόλης. Μιλούσαμε κάθε μέρα. Από διάφορα περιστατικά φαινόταν ότι ζήλευε όταν έβγαινα. Ποτέ δεν το είπε, εγώ το καταλάβαινα. Ρωτούσε πότε θα γυρίσω κλπ. Πριν φύγω, του είχα πει πως αν κάνει κάτι με άλλη, θέλω να το ξέρω. Και μου είπε ότι δεν είναι σε φάση να κάνει και κάτι άλλο, αλλά ναι, ναι, αν κάνει κάτι γενικά θα μου το πει. Αλλά λέει, περισσότερο σκέφτεται πότε θα κάνει σεξ με μένα, παρά να πάει να το βρει αλλού. Και στο σεξ πριν φύγω, μου έλεγε να θυμάσαι τι σου κάνω για να μην αφήσεις να σε αγγίξει άλλος. Ενώ γενικά ήταν σε φάση, ok, κάνω ό,τι θέλεις, είμαι πολύ cool. Έξω γενικά για ποτό και λοιπά δεν είχαμε βγει, γιατί φοβάται μην μας δει κάποιος από τη δουλειά και έχουμε μετά προβλήματα. Βγήκαμε 2 φορές όταν γύρισα, τότε που η πόλη ήταν άδεια, με πήγε στα μέρη που συχνάζει και φαινόταν πολύ χαρούμενος που ήμασταν εκεί μαζί. Από τον καιρό που επέστρεψα από τις διακοπές νομίζω ότι έχει αλλάξει. Για παράδειγμα μετά το σεξ με αγκαλιάζει, με χαϊδεύει, με φυλάει και όταν έρχεται σπίτι και όταν φεύγει, βγήκαμε και έξω. Μου λέει ότι είμαι ωραία, τα σημεία που του αρέσουν στο σώμα μου και ότι είμαι σεξι. Πρώτα δεν έλεγε τίποτα για κανέναν λόγο. Είναι πολύ υποστηρικτικός με τη δική μου τη δουλειά, μου μιλάει πολύ σωστά για να με βοηθήσει να τα καταφέρω και γενικά φαίνεται ότι με νοιάζεται. Σε κάποια φάση κιόλας, σε ένα περιστατικό που μου συνέβηκε, που μου την είχε πέσει κάποιος, αυτός έμεινε ξύπνιος μέχρι να γυρίσω σπίτι μου και μου είπε ότι αγχώθηκε με αυτό που έγινε. Επίσης ζήλεψε και μου λέει πες του ότι έχεις άλλο να στα λέει τα ερωτικά πράγματα.
κάποιος άλλος άντρας τη φλερτάρει την κοπέλα, του το είπε ότι εδώ που είμαι υπάρχει ένας άντρας μεγαλύτερος που με φλερτάρει και αυτός του είπε πες του ότι έχεις άλλο να σου λέει τα ερωτικά. Επίσης από όταν γύρισα από τις διακοπές, όταν χτυπούσα μηνύματα στο κινητό του, το γυρνούσε σε μένα και μου το έδειχνε. Μου έλεγε τι συζητάει με τους φίλους του κλπ. Σε κάποια φάση ερχόταν σπίτι μου τρεις μέρες συνεχόμενα και την τέταρτη μέρα πήγαμε για φαγητό. Μετά με γύρισε σπίτι και είπε ότι δεν θα κοιμηθεί σε μένα γιατί σε έξι τέταρτη μέρα συνεχόμενα δεν μπορεί να κάνει. Κουράζεται. Και λέει δεν πειράζει, κάναμε και κάτι διαφορετικό. Πήγαμε για φαγητό. Την πέμπτη μέρα ήρθε πάλι σπίτι και παίρνω θάρρος και του λέω σου έλειψα χθες. Και λέει όχι, τι να μου λείψεις, μια μέρα ήταν. Κοίταμε, είμαι πάλι εδώ τώρα. Κάναμε μια κουβέντα και λέει δεν είπαμε από την αρχή να είμαστε cool. Αν καταλάβω ότι θέλεις κάτι παραπάνω, έφυγα. Πάρε μας και εμάς μαζί σου κύριε όταν φύγεις. Και του λέω πολύ αυθόρμητα στο καλό. Φάνηκε πως δεν περίμενε αυτή την απάντηση και λέει οκ, που ζούμε στο καλό. Πάλι καθημερινά μιλάμε, δείχνει ενδιαφέρον, δείχνει ότι ερωτικά με θέλει, αλλά εγώ μπερδεύομαι. Τελικά, με βλέπει σαν αντικείμενο ή όχι? Δεν έχω ιδέα αν έχουμε σχέση ή όχι. Εγώ νιώθω πράγματα για αυτόν, αλλά αυτός δεν θέλει συναισθήματα. Μα με αυτά που σας έγραψα εσάς, φαίνεται ότι δεν έχει συναισθήματα? Λέει ότι δεν τα θέλει καθόλου, αλλά με νοιάζεται. Φιλενάδα, είσαι πόσο τυχερή είσαι, ρε παιδί μου. Τα φτιάξεις με μεγαλύτερον, ο οποίος ψυχοσυναισθηματικά είναι μικρότερος από εσένα, τον καημένο. Είναι αυτός στα 50 και εσύ στα 30, αλλά αυτός είναι πιο ανώριμος ψυχοσυναισθηματικά από εσένα, γιατί προφανώς δεν έχει μεγαλώσει. Δεν έχει δεχθεί ψυχοσυναισθηματική αγωγή. Όταν λέμε ψυχοσυναισθηματική αγωγή, είναι διαφορετικό από την σεξουαλική αγωγή και μοιάζει λίγο και με την ψυχοσεξουαλική αγωγή. Όταν οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε φυσικά και υγιή περιβάλλοντα, που οι περισσότερες οικογένειες δεν είναι ούτε φυσικά ούτε υγιή περιβάλλοντα, μαθαίνουν μέσα από τη διαπαιδαγώγησή τους πώς να συνδέονται αγαπητικά με τους άλλους ανθρώπους. Μαθαίνουν πώς να αγαπούν και να αγαπιούνται. Αυτός ο άνθρωπος, για λόγους που αυτός γνωρίζει και μου έχει πει ότι σου έχει αναφέρει κάποια πράγματα για τον πατέρα του, δεν έχει μάθει ούτε να αγαπάει, αλλά ούτε και να αγαπιέται. Φαίνεται όμως ότι έχει αρχίσει να μαθαίνει τώρα δειλά-δειλά μαζί με σένα. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί είναι πόσα, 20 χρόνια μεγαλύτερό σου? Μ' αρέσει σε αυτόν τον άνδρα η ειλικρίνειά του. Το γεγονός ότι σου λέει την αλήθεια, δεν σου το έχει παίξει μέγας εραστής συναισθηματικός να σου πει εγώ πάντα έκανα μακροχρόνια σχέσεις και ξέρω και κάνω και φτιάνω και ράνω. Σου λέει την αλήθεια του, έστω και αν αυτή η αλήθεια του είναι και λίγο ντροπιαστική. Και εδώ που τα λέμε, να έχεις φτάσει στην πέμπτη δεκαετία της ζωής σου και να μην έχεις βιώσει την φάση της ολοκληρωμένης αγάπης, είναι κρίμα. Φαντάζομαι ότι ο λόγος που δεν το έχει βιώσει έχει να κάνει με τη δική του ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και συνθήκη και όχι με τα χαρακτηριστικά του, γιατί από ό,τι φαίνεται, εσύ αν και νεότερη κοπέλα, τον έχεις ερωτευτεί αυτόν τον άνδρα. Δεν γράφεις κάτι το οποίο να ειδικνύει ότι έχεις κάποιο κέρδος από αυτόν, εκτός του ότι ιεραρχικά είναι ανώτερός στη δουλειά και φαντάζομαι θα έχει η εταιρεία σας κάποια πολιτική ώστε να μην τα φτιάχνετε στο χώρο εργασίας και μπορεί να κινδυνεύει κιόλας αυτός ο άνθρωπος με αυτή την αμαθευτή σχέση σας να έχει θέματα με τη δουλειά του, ένας προϊστάμενος να τα φτιάξει με μια υφιστάμενη. Όμως φαίνεται ότι έχει δαγκώσει το λαμαρινάκι το παιδί. Το έχει δαγκώσει. Το θέμα μας είναι αν θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό που νιώθει, το γεγονός ότι έχει ερωτευθεί, και αν εσύ είσαι διαθέσιμη να καθίσεις να διδάξεις τον φίλο σου, θα έλεγα στον παππού, αλλά δεν είναι παππού στα 50, ρε παιδιά, στον φίλο σου, στον 50, ρε, πώς να κάνεις σχέση. Απ' την άλλη, χαμογελάω, με βλέπετε που χαμογελάω και λίγο πονηρά, γιατί έρχονται στο μυαλό μου περιστατικά που γνωρίζω μέσα από την μακρόχρονη κλινική μου πείρα ανθρώπων, ανδρών, οι οποίοι έφτιαξαν την πρώτη τους ολοκληρωμένη σχέση, και όταν λέω ολοκληρωμένη εννοώ ψυχοσυναισθηματικά, όχι μόνο σεξουαλικά, μετά τα 40. Μου έρχονται τώρα στο μυαλό δύο συγκεκριμένα περιστατικά, δύο συγκεκριμένοι αγαπημένοι άνθρωποι, με τους οποίους δούλευα προδεκαετίας, δεκαπενταετίας. Ο ένας ήταν 42. Είχε πάει να σπουδάσει
Στο εξωτερικό, εκεί ερωτεύτηκε μια κοπέλα η οποία δεν ήταν αποδεκτή από την οικογένειά του και έτσι χάλασε σχέση τους. Δηλαδή οι γονείς του δεν ήθελαν να την πάρει αυτή που ήταν ξένη, που ήταν από άλλη χώρα, που ήταν από άλλη θρησκεία κλπ. Κλπ. Και μετά από αυτό, αυτός σταμάτησε να ερωτεύεται. Του στυλ έκανε προσπάθειες για σχέσεις, έκανε κάποια από εδώ από εκεί, αλλά δεν έκανε ξανά ολοκληρωμένη σχέση. Και στα 42 του, τον στέλνει τότε φιλενάδα του και είναι σύζυγός του σε μένα και του λέει πήγαινε στη Θέκλα γιατί δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις πώς να κάνει σχέση. Ήταν πολύ περίεργη φάση. Γι' αυτό δεν μπορούσε να κοιμηθεί σε άλλο κρεβάτι εκτός από το κρεβάτι του. Δεν μπορούσε να πάει σε άλλη τουαλέτα εκτός από την τουαλέτα του. Δηλαδή ήταν και λίγο πολύ. Πολύ έτσι. Αυτός ο δικός σου κοιμάται και στο σπίτι σου. Και φαντάζομαι πάει και στην τουαλέτα σου που κοιμάται στο σπίτι σου. Και δουλέψαμε αυτόν τον άνθρωπο ένα χρόνο, ώστε να καταπολεμήσει τη φοβία και το φόβο που είχε για να συνδεθεί ουσιαστικά. Βρήκαμε ότι αυτό που ήταν το τραυματικό γεγονός που τον μπλόκαρε στο να προχωρήσει ερωτικά με τη φιλενάδα του, δεν ήταν ότι δεν του άρεσε η φιλενάδα του ή δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της, ήταν ότι μέσα του είχε ένα τεράστιο φόβο ότι μπορεί να πάθω ξανά το ίδιο. Αν ερωτευτώ όπως ερωτεύτηκα τότε που ήμουν φοιτητής, μπορεί να χαλάσει αυτή η σχέση και εγώ να πονέσω πάρα πολύ. Και πήγα και στο γάμο τους. Και το θυμάμαι, ρε παιδί μου, φορούσα κάτι παπούτσια. Αυτά τα παπούτσια τα έχω πετάξει έκτοτε, τα οποία μου κατάκοψαν το πόδι. Ήταν κάτι ψηλά σάνδαλα, ασημή χρώμα, πριν πόσα καλοκαίρια ήταν πολύ στη μόδα τα silver παπούτσια. Ψηλά παπούτσια, καλοκαιρινά, ανοιχτά, με πολύ λεπτά κολανάκια, ασημή, που μου κατάκοψαν τα πόδια. Νομίζω έχω σημάδι στα πόδια από τότε. Και θυμάμαι το γάμο τους, ήταν ένα πολύ γλυκός γάμος, έχουν και τα παιδάκια τους, είναι μια χαρά τώρα. Ο άλλος ήταν ένας στα 45, ο οποίος έμενε με τους γονείς του. Στα 45, ναι. Μορφωμένος, εργαζόμενος, σε καλή θέση στην εργασία του, οικονομικά ανεξάρτητος, ο οποίος όμως ήταν γονιοποιημένο παιδί. Έμενε με τη μητέρα του, με τον πατέρα του, με τον αδερφό του, με την αδερφή του. Κανείς άλλος από την οικογένεια του δεν είχε παντρευτεί. Αυτός ήταν ο πρώτος στη σειρά. Και οι σχέσεις που έκανε ήταν όλες με κοπέλες οι οποίες ήταν για προσωρινές σχέσεις και συνήθως επέλεγε ξένες κοπέλες. Κοπέλες που ήταν για διακοπές στην Κύπρο, κοπέλες οι οποίες είχαν έρθει για να δουλέψουν για λίγο χρονικό διάστημα και μετά να φύγουν, ούτως ώστε υποθέσαμε θεραπευτικά να προστατεύσει τον εαυτό του από το να ερωτευτεί και να πρέπει να φύγει από την πατρική εστία όπου εκεί πληρούσε χρέη γονιοποιημένου παιδιού. Γνωρίζει αυτός μια κοπέλα, πολύ δυνατή κοπέλα. Τα λέω δυνατή, ενώ ψυχικά δυνατή. Φτιάχνουν σχέση μαζί και μετά του λέει: δεν πας καλά. Δεν πας καλά, γιατί αυτός έκανε διάφορα, της έλεγε διάφορα. Δεν μπορώ να φύγω από το σπίτι, θα μένω με τους γονείς μου, μα δεν θέλω να παντρευτώ, μα δεν. Και μιλάμε σχέση 2 χρόνια. Σε κάποια φάση του έβαλε τελεσίγραφο: είτε πας στη Θέκλα να σε φτιάξει, είτε χωρίζουμε. Και ήρθε. Πολύ πλάκα. Πάρα πολύ πλάκα, γιατί το παιδί αυτό ήταν πολύ ερωτευμένος με την νυν σύζυγό του. Είναι παντρεμένη και αυτή και με παιδιά. Πολύ ερωτευμένος, αλλά είχε μέσα του εσωτερικές αναστολές, οι οποίες του σαμπόταραν τον ερωτά του και του σαμπόταραν τη σχέση του με την κοπέλα αυτή. Και με αυτόν κάναμε ψυχοθεραπεία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανακαλύψαμε τη γονιοποίηση που είχε με τους γονείς του. Ανακαλύψαμε το πώς τον επηρέαζαν κάποια σχόλια της μητέρας του, πώς τον επηρέαζε η στάση του πατέρα του, πώς τον επηρέαζε η αδερφή του, η οποία ήταν μικρότερη από αυτόν, αλλά μεγαλύτερη από τη φιλενάδα του και ήταν ελεύθερη και ζήλευε που αυτός είχε σχέση κλπ. Κλπ. Και τους παντρέψαμε και αυτούς. Και σε αυτό το γάμο έχω πάει, τα παπούτσια όμως ήταν άνετα. Αυτός ο γάμος έγινε μετά από τον πρώτο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσύ έχεις τις δυνάμεις και τις αντοχές να μεγαλώσεις τώρα, να αναγιώσεις, να διαπαιδαγωγήσεις το αγόρι σου, το οποίο είναι και 20 χρόνια μεγαλύτερό σου. Αυτοί οι 2 τύποι που σου έχω περιγράψει παλιοί μου πελάτες, ο ένας ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος από τη σύντροφό του και ο άλλος 7, δεν ήταν 20. Εάν εσύ όμως νιώθεις ότι δεν έχετε μεγάλη διαφορά γενιάς ανάμεσά σας, δηλαδή ο τρόπος σκέψης σας, τα ενδιαφέροντα σας δεν σας φέρνουν πολύ μακριά, δεν είναι πρόβλημα τα 20 χρόνια εφόσον εσύ τον θες και είσαι ερωτευμένη μαζί του.
Στο βιβλίο μου «Και οι άνδρες έχουν ψυχή», που το διαβάζω κάθε Δευτέρα για όσους βρίσκεστε στη συμμετοχή και το οποίο μπορείτε να βρείτε δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, στο 7ο κεφάλαιο, στις σχέσεις με διαφορά ηλικίας, αναφέρονται αυτά τα χαρακτηριστικά για τη διαφορά ηλικίας με τον άνδρα μεγαλύτερο και πότε, αυτά είναι ανησυχητικά ή όχι. Λοιπόν, το παιδί αυτό, ο κύριος αυτός, είναι προφανές από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ότι σε έχει ερωτευτεί και μπορεί να μην το έχει πάρει καν είδηση. Δηλαδή, αν το ρωτήσουμε, είσαι ερωτευμένος με την τάδε, όχι. Βρισκόμαστε. Τι νοιάζομαι. Τα σημάδια όμως της συμπεριφοράς του δείχνουν άνθρωπο ο οποίος είναι ερωτευμένος. Το γεγονός ότι ζηλεύει, το γεγονός ότι σου είπε ότι αν πάω με άλλη θα σου το πω, αλλά με σένα θέλω να πάω. Γιατί όταν ερωτευτεί ο άνθρωπος, επειδή ο έρωτας είναι ένα συνέστημα, ο ρομαντικός έρωτας είναι ένα συνέστημα το οποίο έχει έρθει αργότερα στην ανθρώπινη ιστορία, δεν ήταν από τη πρωτόγονη εποχή, όταν ο άνθρωπος ερωτεύεται, προάγεται στη μονογαμικότητα, μπαίνει στη σφαίρα της μονογαμικότητας, το θέλει να πάει μόνο με αυτήν που αγαπάει και αυτή που αγαπάει να πάει μόνο με αυτόν, με αυτήν που είναι ερωτευμένος. Νομίζω πως είναι ερωτευμένος. Με ρωτάς τι έχετε, σχέση έχετε, τώρα τι είδους σχέση. Δεν ξέρω τι είδους σχέση έχετε. Θα είσαι εσύ η Μίσες Ρόμπινσον, αν και νεότερη. Δηλαδή, εσύ θα πρέπει να του διδάξεις κάποια πράγματα. Θα του έκανε πάρα πολύ καλό η ψυχοθεραπεία του κύριου αυτού. Δεν ξέρω όμως αν είσαι σε θέση, σε σχέση και με τη σχέση σας, να μπορείς να του μιλήσεις για ψυχοθεραπεία και να του συστήσεις να κάνει ψυχοθεραπεία. Δεν ξέρω. Επίσης, δεν ξέρω αν αυτός ο άνθρωπος, εάν προχωρήσει η σχέση σας και γίνει κάτι περισσότερο, όπως συγκατοίκηση, όπως γάμος, θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Εάν θελήσει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Δεν ξέρω. Σχέση έχετε, ερωτευμένος μαζί σου είναι, λέει κάποια πράγματα γνωστικά που στην ουσία είναι η εκλογήκευσή του και η συμβαστική μηχανισμή άμυνας που χρησιμοποιεί για να νιώσει καλύτερα ότι εντάξει, εγώ δεν είμαι ερωτευμένος, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να γίνει κάτι, αλλά δεν θέλει να το πιστέψει ότι είναι ερωτευμένος. Εγώ θα σου έλεγα δώσε χρόνο, δώσε ακόμη 3-4 μήνες και μετά θα έρθει από μόνος του πολύ πιθανόν να συζητήσει μαζί σου για το πώς νιώθει. Τι να πω, ενδιαφέρουσα ερωτική ιστορία. Απολαυσέ την. Φιλιά!